πρώτο όργανο που άκουγα όταν ήμουν μικρός ήταν το μαντολίνο. Μαντολίνο έπαιζε ο αδερφός του πατέρα μου, Αντώνης Βαρδάκης, που είχε γεννηθεί το 1930. Επίσης βιολί έπαιζε ο αδερφός του παππού μου, Γιάννης Βαρδάκης, που είχε γεννηθεί το 1908. Αυτούς άκουγα πάντα στις παρέες, στις οικογενειακές. Αργότερα άκουσα και άλλους βιολιστές εδώ στην Ιεράπετρα, γιατί εδώ δεν είχαμε καμιά λίρα, μόνο βιολιά. Ήταν λοιπόν ο Πετρής ο Τυράκης, ήταν ο Στεφανής ο Τσαντάκης, όλοι αυτοί που λέω είναι σήμερα συγχωρεμένοι. Αλλά το πρώτο βιολί που άκουσα στη ζωή μου ήταν πριν ακόμα πάω στο δημοτικό, από το Γιάννη τον Παπαχατζάκη, τον περίφημο αυτό βιολιστή, ήταν τυφλός και επαγγελματίας βιολιστής. Και πρέπει να πω ότι πάντα το πρότυπό μου το βιολιστικό ήταν τεχνικά. Ήταν ο Στρατής ο Καλογερίδης, ο περίφημος αυτός βιολιστής, αλλά το πρότυπό μου στο συνέστημα ήταν ο Γιάννης ο Παπαχατζάκης. Καταρχάς, παίζω με το γιο του Γιώργου του Αβυσσινού, τον Κώστα του Αβυσσινού, για τον οποίο δεν μπορώ να πω τίποτα, γιατί θα θεωρηθεί ότι δεν μιλώ αντικειμενικά, γιατί είμαστε φίλοι, αλλά είναι το κάτι άλλο. Όσο αφορά βέβαια τον Νίκο τον Μαστοράκη, θεωρώ ότι είναι ο μοναδικός κιθαρίστας σήμερα που μπορεί να με συνοδεύσει σεβόμενος αυτό που παίζω. Αυτό που θέλω εγώ είναι να αυτά που νιώθω για την κριτική μουσική να τα εκφράσω δισκογραφικά και να μείνουν σαν κατάθεση αλήθειας. Δηλαδή το βιολά τώρα, το λιράρι, το καλλιτέχνη γενικά, τον έκανε ούτε τα στιβάνια ούτε τα μουστάκια. Τον έκανε η καρδιά.